Μετά τους αδελφούς Σταυγιάννη που παρουσιάσαμε πρόσφατα από την εκπομπή μας, η αδελφή Κατσιμίχα, όχι για την αδελφή, αλλά γιατί είναι δύο πολύ σημαντικές παρουσίες. Και μάθαμε κάτι για αυτούς που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όταν προετοιμάζονταν προκαιρού να εμφανιστούν σε ένα κέντρο, σε ένα νυχτερινό κέντρο, το τελευταίο που συζήτησαν, ή μάλλον που δεν συζήτησαν καθόλου, είναι σε ποια θέση θα μπει το όνομά τους στη Μαρκίζα και σε ποια σειρά θα εμφανιστούν στο πρόγραμμα. Έχουν καθιερώσει και οι δύο ένα είδος, ένα στυλ αντιβεντετισμού, έτσι δεν είναι? Για να μην μπερδευτούμε όμως, θα πρέπει τώρα να μας πούνε ποιος είναι ο Χάρης και ποιος είναι ο Πάνος. Εγώ δεν είμαι σίγουρη και δεν λέω τίποτα. Είσαι ο... Εγώ είμαι ο Πάνος και ο Χάρης. Εντάξει. Να συμπληρώσω. Ναι, ναι. Αν θέλετε, να απαντήσουμε πρώτα στην παρατήρηση της Εμίνας και να προχωρήσουμε λίγο το βιογραφικό σας που έχω σημειώσει μερικά πραγματάκια. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, γιατί το πρόβλημά μας είναι να τραγουδάμε καλά και μέσα από την ψυχή. Και τώρα το πού θα μπει το όνομα και αυτά. Ήταν το τελευταίο. Ή πού θα βγείτε στο πρόγραμμα. Ναι, και το πού θα βγούμε. Ή... Φυσικά γνωρίζετε ότι είναι το πρώτο που συζητάνε οι καλλιτέχνες στον εμφανισμό. Ναι, ναι, είναι το πρώτο, αλλά για εμάς είναι μάλλον το τελευταίο. Δεν είναι κακή αυτή, αλλά έτσι γίνεται πια σήμερα. Και να συμπληρώσω απλά λέγοντας ότι το 1982 οι αδελφοί Κατσιμίχα κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο Φέστιβαλ της Κέρκυρας. Από τότε εμφανίστηκαν στη δισκογραφία το 1985 με τα ζεστά ποτά. Οπότε κάνατε και μια επιτυχία, ένα σουξέ όπως το λέμε, τη Ρίτα. Ήταν δύσκολος ο δρόμος αυτός της επιτυχίας? Μετά από αυτό το δίσκο δεν ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπήρχε αυτό το τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία. Αλλά ήταν δύσκολα μέχρι εκεί, μέχρι να γίνει ο δίσκος. Γιατί πολεμούσαμε σχεδόν από το 70 που γράφουμε τραγούδια. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, κάποιο δίσκο. Όταν λέτε πολεμούσατε, εννοείται δουλεύατε μέσα στο σπίτι σας, μόνοι σας? Δουλεύαμε στο σπίτι συστηματικά, σαν να ήμασταν επαγγελματίες μουσική. Και αυτό από καθαρό πάθος, έτσι, από αγάπη για το τραγούδι. Για να ακούσουμε λίγο και τη φωνή του Χάρη. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι, Χάρη. Εσείς παρουσιαστήκατε με ένα ήχο, εν πάση περιπτώσει, στη δισκογραφία. Εκείνο όμως που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο κοινό είναι και ο στίχος σας. Από πού αντλείτε τα θέματά σας? Δύο είναι οι πηγές. Το πρώτο είναι η καθημερινότητα. Αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αυτά που συμβαίνουν στον καθένα, σε εμάς. Και το άλλο, η άλλη πηγή είναι τα βιβλία που διαβάζουμε κατά καιρούς. Η ποίηση, η λογοτεχνία είναι και αυτό ένας παράγοντας που σου δίνει έμπνευση. Μεγαλώσατε και ζείτε σε μια λαϊκή και όμορφη γειτονιά, στον Μπραχάμι, και εργάζεστε σε ένα κοσμικό κέντρο, στη Λεωφόρο Συγκρού. Πώς συμβιβάζονται αυτά δύο? Η ατμόσφαιρα της γειτονιάς μεταφέρεται καθόλου στο κέντρο και το κέντρο επηρεάζει τη ζωή σας στη γειτονιά? Όχι, το ένα είναι άσχετο από το άλλο. Ήθελα να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι αυτή η δουλειά η φετινή θα είναι 2 ή 3 μήνες. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Έχουν προηγηθεί άλλα πολύ περίεργα και αντίθετα πράγματα. Γήπεδα, μικρά θέατρα, δίσκο που κάναμε το καλοκαίρι. Το Ολυμπιά στο Παρίσι, το Albert Hall στο Λονδίνο, το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή πράγματα πολλά μαζεμένα και αντίθετα για καλλιτέχνες, ας πούμε, που έχουν 2 χρόνια στην επικαιρότητα. Και αυτό είναι μια φάση, που αυτό το μέρος που τραγουδάμε τώρα, που νομίζω ότι σε 2-3 μήνες θα τελειώσει και θα κάνουμε κάτι άλλο μετά. Είναι κάτι που, να συμπληρώσω, είναι κάτι που θα θέλαμε να το γνωρίσουμε και αυτό, γιατί ήταν το μόνο που δεν είχαμε κάνει. Μια ερώτηση και από εμάς. Το γεγονός ότι είσαστε αδέλφια, μήπως δημιουργεί πρόβλημα στη συνεργασία σας? Γιατί συνήθως τα αδέλφια δεν τα πάνε και τόσο καλά επαγγελματικά. Όχι, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Είναι ίσα-ίσα που είναι πλεονέκτημα αυτό για εμάς. Πάντως οι τηλεθεατές παρατηρήσαν ότι μιλάτε περισσότερο εσείς, κύριε Πάνο Κατσιμίχα, από τον κύριο Χάρη Κατσιμίχα. Τι συμβαίνει, ο Χάρης γράφει πιο πολύ, μήπως? Όχι, απλώς είναι ντεφορμέ. Α, έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Απευθύνεστε κυρίως με το στίχο σας στην νεολαία. Γιατί? Ορίστε, κύριε Χάρη. Λοιπόν, αποκτήστε τη φόρμα σας, ζεσταθείτε λίγο και να έχετε μας τα πείτε. Έχετε 2 ολόκληρα λεπτά καιρό. Κοιτάξτε, για να πείτε ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι, κακά τα ψέματα, η νεολαία είναι αυτή που ψάχνει, που ψάχνεται, ψάχνει τον εαυτό της, ψάχνει προς τα έξω, προβληματίζεται πιο πολύ από αυτούς που έχουν βρει ήδη το δρόμο τους και... Αντιμετωπίζει και τα πιο πολλά προβλήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι φυσικό να ευαισθητοποιείται απέναντι σε αυτά που τους δίνουμε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Είχατε
θετικές κυρίως κριτικές στη μέχρι τώρα καριέρα σας. Φανταστήκατε ποτέ ότι είστε κι εσείς μια μόδα που θα περάσει? Και αν ναι, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Κύριε Πάνο ή κύριε Χάρη. Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι δεν θα προλάβει να μας πετύχει εμάς αυτή η κατάρα, γιατί θα έχουμε φύγει μόνοι μας. Όταν δεν θα έχουμε να πούμε πια τίποτα, θα έχουμε ήδη φύγει. Τι πράγματα σας πληγώνουν σε αυτό το χώρο? Μας πληγώνει κυρίως η καινοδοξία που έχουν πολλοί άνθρωποι, ο ατομισμός και η προχειρότητα. Και πώς την πολεμάτε? Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε καλούς δίσκους, να κάνουμε καλές εμφανίσεις, να κοιτάμε, ας πούμε, τη δουλειά πιο πολύ και όχι όπως λέγαμε προηγουμένως τις ταμπέλες και τα... Με τη συμπεριφορά σας και το ήθος σας, αισθάνεστε ότι πολεμάτε και το Star System? Βέβαια. Μία ερώτηση τηλεθεατών που θα πρέπει να αντέξετε, στη σκληρότητα ή στην κακία ίσως. Εσείς θα χαρακτηρίσετε την ερώτηση. Λένε λοιπόν δύο συγκεκριμένα τηλεθεατές ότι εάν δεν σας είχε προωθήσει, δεν σας είχε βοηθήσει ο κύριος Νταλάρας, δεν θα είσαστε αυτοί που είσαστε σήμερα. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν είχαμε γράψει τα τραγούδια που γράψαμε, δεν θα είχαμε συνεργαστεί ούτε με τον κύριο Νταλάρα ούτε με κανέναν άλλον. Η αρχή γίνεται πάντα, ξεκινάει από σέναν. Δηλαδή πρέπει κάτι να φτιάξεις, να το παρουσιάσεις και η αποδοχή μετά είναι... Από του κόσμου. Ναι. Ποιο τραγούδι σας αρέσει πιο πολύ, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια ερώτηση? Είναι δύσκολη ερώτηση. Τώρα, σαν πρώτη έτσι, ιδέα, ας πούμε, μου έρχεται ένα τραγούδι από το δεύτερο δίσκο, το «Είμαστε ακόμα εδώ». Γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει άμεση σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, σχετικά με την νεολαία, με το τι γίνεται, με τους προβληματισμούς κτλ. Αν κάτι ξαφνικά ομιγέννητο δεν πάει καλά, μπορεί να αλλάξετε στυλ, να σας δούμε να τραγουδάτε λαϊκά τραγούδια, ας πούμε? Δεν νομίζω. Τραγουδάμε και κάποια λαϊκά. Ήδη στο δεύτερο δίσκο μας υπάρχει ένα λαϊκό τραγούδι, το οποίο βέβαια το κάναμε για λόγους χιούμορ και όχι. Μάλιστα. Για...